Ελάτε, έχω να σερβίρω εγώ σε κόσμο. Γιατί, παιδιά, νοστιμιέστε μα. Φτιάξει ο Αλέξανδρο Παπανδρέου, ο οποίο με περιμένει εδώ πέρα και μόνο σχοβολάει. Και βλέπω και μπαρίλα και βλέπω και δώρα στο Instagram. Είσαι Αλέξανδρε. Κατάλευκη σήμερα, όμορφη. Εδώ είπα να κάνω κάτι γιορτινό και να κεράσω όλη την παρέα του Λόβιτα, αλλά δεν ξέρω τι θα ετοιμάσουμε. Θα ετοιμάσουμε ωραία λιγκουίνη ολική άλυση με φινόκιο, σολομό και ντοματίνια. Θα τα κάνουμε πολύ ωραία, νόστιμα και γρήγορα. Πάρα πολύ Είσαι ωραία. Μέσα. Είμαι μέσα. Είσαι μέσα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή μας, να δούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε παρέα τη συνταγή να τη φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, τα υλικά μας λοιπόν είναι. Θέλουμε 250 γραμμάρια λιγκουίνη ολική άλεση. Αυτό είναι για δύο άτομα. Αν θέλουμε για τέσσερα, βάλουμε όλο το πακέτο. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, 150 γραμμάρια καπνιστό σολομό. Ένα φινόκιο, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια, θέλουμε 12 ντοματίνια, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, χρειαζόμαστε 2 κουταλιές κουκουνάρι, 80 ml λευκό κρασί και θέλουμε αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη? Ω, ναι. Φύγαμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε βάλει μία σοτέζα να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Θα βάλουμε για αρχή λίγο ελαιόλαδο και θα βάλουμε το κουκουνάρι μας να έρθει να πάρει ωραίο χρώμα. Και βάζετε μας λίγο πιο δυνατά τη μουσική, αλλιώς δεν υπάρχει έμπνευση. Δεν υπάρχει μαγειρική. Α, όχι, όχι. Το βασικό είναι να καβουρδίσουμε το κουκουνάρι μας για να πάρει νοστιμιά αυτή η σάλτσα που θα φτιάξουμε για τα ζυμαρικά μας. Μπαρίλα Integrale είναι τα μπαρίλα ολικής άλεσης. Όπως καταλαβαίνεις είναι πλούσια σε φυτικές ίνες αυτά, Ιωάννα. Είναι ό,τι πρέπει για την, ό,τι πρέπει για τη διατροφή μας. Γενικώς είναι καλό να βάζετε φυτικές ίνες στη διατροφή σας. Είναι και πολύ καλό και για τους ανθρώπους που κάνουν και προσέχουν και πιο πολύ, έτσι, για να χάσετε κιλά. Και προσέχουν, βέβαια, προσέχουν τη δίαιτά τους. Πάρα πολύ βασικό. Πάμε να ρίξουμε μέσα και το φρέσκο μας κρεμμυδάκι. Έχει πάρει ήδη χρώμα το κουκουνάρι μας. Και επειδή θα χρειαστούμε ταυτόχρονα και λίγη υγρασία, θα βάλω μέσα τα ντοματίνια μου. Εδώ. Λοιπόν, όση ώρα γίνονται αυτά, θα συνεχίσω να ψιλοκόβω το φινόκιο, είναι το πιο βασικό της συνταγής. Πάμε να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε για κάθε 100 γραμμάρια ζυμαρικού ένα λίτρο νερό κανονικά. Αυτό λένε οι Ιταλοί. Εντάξει. Και ο χρόνος που μας λέει πάντα τη συσκευασία πάνω το τηρούμε ή κάνουμε το κεφαλιού μας. Μια λεπτά λοιπόν για το συγκεκριμένο ζυμαρικό. Για να είναι τύπου αλντέντε. Για να είναι τύπου αλντέντε. Όχι για να είναι τύπου αλντέντε, για να είναι αλντέντε. Μάλιστα, σεφ. Σας ευχαριστούμε που μας διορθώνετε. Λοιπόν, αλατισμένο νερό, έτσι μια καλή χούφτα αλάτι, εγώ το έχω ρίξει ήδη και πάμε να ρίξουμε τα ζυμαρικά της μπαρίλα, μπαρίλα Integrale ολικής άλεσης. Εδώ ανακατεύουμε κουκουνάρι μαζί με φρέσκο κρεμμυδάκι και ντοματίνια και έρχεται η ώρα σιγά σιγά, πολύ ψιλοκομμένο το φινόκιο, να το ρίξουμε και αυτό μέσα, εδώ. Καλό να κάνουμε. Δυναμώστε μωρέ λίγο. Θα φύγω, σας το λέω. Θα μείνω μόνο στο Αλέξανδρο. Να σου πω, όχι, θα φύγω κι εγώ. Δεν θα υπάρχει μαγική. Λοιπόν, ή δυναμώνετε, ορίστε. Είναι έτοιμα κοινού. Την κάνουμε παρέα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ανακατέψετε καλά τα ζυμαρικά. Με ρυθμό. Να πούνε μέσα, με ρυθμό. Έτσι. Χέρι. Δεν μπορώ το χέρι, θα μου δίνουνε μετά. Δεν πειράζει, έλα λίγο. Δάχτυλο μόνο. Δάχτυλο είναι λίγο παρχή. Μωρή, τι θα σε... Από εδώ. Α, θα σε φέρει να συντηρηθούμε. Α, εντάξει. Και άλλη μία και τέλος. Πάμε. Θα κάνω μόνη μου μετά. Λοιπόν, ανακατεύουμε τα ζυμαρικά μας. Εδώ. Και όση ώρα βράζουν τα ζυμαρικά, το φινόκι έχει αρχίσει και μαλακώνει εδώ, Ιωάννα μου. Κάτι λες εσύ, αλλά εγώ τώρα ξέρω τι έχω πάθει. Τα κέφια σου. Έχω τρέλα κέφια μου, εμένα σου φιλώ όλοι. Για ελάτε λίγο και δυναμώστε. Λίγο ρε παιδιά, λίγο. Και... Πάμε. Εγώ μια μέρα θα γυρίσω βίντεο κλιπ, να το θυμάσαι. Θα με βάλεις μέσα και εμένα λίγο. Μαζί θα το γυρίσουμε. Εντάξει, και θα είναι εδώ. Λοιπόν, έλα να δεις τώρα. Κοίτα, κρασάκι. Ωραία. Για να δημιουργήσουμε μια ωραία σαλτσούλα εδώ. Να έρθει να μαγειρευτεί το φινόκιο. Και έχουμε καπνιστό σολομό, ο οποίος, επειδή θέλουμε και αυτός λίγο να μαγειρευτεί, και ας είναι καπνιστός, θα τον προσθέσουμε και αυτόν και θα ανακατέψουμε πολύ καλά. Λίγο αλάτι, λίγο φρισκοτριμμένο πιπέρι, από τα μοναδικά
χέρια. Τι σημαίνει. Πώς θα έχεις προμοντάρει έτσι τα δάχτυλά μου. Πάμε. Σου ζητάω χέρι μου, δαχτυλάκι. Τι να κάνω, μωρέ. Λοιπόν, σιγά σιγά, θα πάμε και στο χέρι. Άκου τον Ενρίκε. Τέλεια, φτάνει το πιπέρι. Μπαϊλαμός, για μας λέει. Μπαϊλαμός. Every don't take you. Θα μας κόψουν μια τραγουδά, όχι. Πού θα πάει, θα σου πω κάτι. Του χρόνου δεν θα φοράω μάσκα. Τι είπες. Του χρόνου δεν θα φοράω μάσκα. Καλέ. Δεν θα φοράμε όλοι. Σε ένα χρόνο δεν θα φοράω ούτε κι εγώ. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μας, τα οποία τα έχω και βρασμένα, να τα βάλουμε μέσα έτσι να ανακατευτούν μαζί με τη σαλτσούλα μας που έχει γίνει. Και τελευταία στιγμή, όπως κάνουν και οι Ιταλοί, τη βάζουμε λίγο φρέσκο, ομό, ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο λοιπόν και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Εδώ βέβαια αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και μια ωραία παρμεζάνα ή μια ωραία παλαιωμένη γραβιέρα. Πάει με το σολομό. Πάει, με το σολομό. Πώς, δεν πάει, βέβαια. Και εδώ βέβαια να πω ένα τελευταίο μόνο ότι έχεις όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών B, δηλαδή και μαγνήσιο και σελήνιο, το οποίο το παίρνεις από τα ζυμαρικά της Μπαρίλα. Και φέρνει και ο σολομός το ωμέγα 3 του και γίνεται χαμός στη βιταμίνη και στο καλό στοιχείο.